Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Make It Easy. Βάζω ήδη το τηγάνι μου να παίρνει μπρος εδώ πέρα, γιατί θα φτιάξουμε μια γρήγορη χριστουγεννιάτικη γέμιση. Πολλές φορές μου λέτε, Άκη, πετυχαίνω τη γαλοπούλα, πετυχαίνω τα πιστά μου, δεν πετυχαίνω τη γέμισή μου, τι να κάνω. Και σήμερα έχω έρθει με μια συνταγή που δουλεύει 100%. Αντί για να ταλαιπωριόμαστε με το ρύζι, θα χρησιμοποιήσουμε τραχανά, που ο τραχανάς γίνεται πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο χυλωμένος, πολύ πιο γευστικός και πολύ πιο εύκολος. Οπότε, στιγμή που θα ξεκινήσουμε σε περίπου 12 λεπτάκια, η γέμιση μας θα είναι έτοιμη. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με λίγο βούτυράκι. Και όταν λέω λίγο, θέλω 2 κουταλιές σούπας, τις θέλω. Τις ρίχνω σε ένα τηγάνι εδώ. Και επειδή η γέμιση έτσι είναι συνυφασμένη λίγο με το βούτυρο, γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε και με βούτυρο. Τώρα, ένα μυρωδικό που μας αρέσει πάρα πολύ τα Χριστούγεννα και γενικά στις γιορτές για να κάνουμε γεμίσεις είναι το βασκόμηλο. Το βασκόμηλο υπάρχει περίπτωση να μην το έχετε στο σπίτι σας. Σε περίπτωση που πάτε στο σούπερ μάρκετ θα βρείτε 100% αποξηραμένο βασκόμηλο, μας κάνει. Αλλά και αν πάτε στη λαϊκή, σίγουρα θα έχει φρέσκο βασκόμηλο για να πάρετε. Το βασκόμηλο είναι το μυρωδικό των γιορτών. Οπότε το αγαπάμε πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και πιστέψτε με ότι αν το χρησιμοποιήσετε θα πείτε «Ουάου, τόσο καιρό τι έχανα και δεν χρησιμοποιούσα βασκόμουλο». Λοιπόν, το βασκόμουλο πάει μαζί με το βούτυρο, μέσα στο τηγάνι, για να αρωματίσει το βούτυρό μου. Θα προσθέσω μία σκελίδα σκόρδο εδώ, ψιλοκομμένη, και πάει και αυτή μέσα στο βούτυρο, και λίγο κρεμμυδάκι. Τα λέω λίγο, πόσο εννοώ φίλε Μιχάλη, ένα κρεμμυδάκι θα το βάλουμε. Εντάξει, και μισό μπορείτε να βάλετε ή μπορείτε να το κάνετε και skip τελείως το κρεμμύδι και το σκόρδο. Αλλά δεν νοείται γέμιση χωρίς κρεμμύδι και σκόρδο. Έχω δουλέψει στην Αγγλία και η γέμιση δεν γίνεται εκεί πέρα μόνο τις γιορτές. Γίνεται κάθε εβδομάδα γιατί έχουν τα πιστά της εβδομάδας που έχουν γεμίσεις. Οπότε στο θέμα γέμισης πιστέψτε με, δεν υπάρχει πιο ειδικός. Είμαι ειδικός γιατί κάθε εβδομάδα έπρεπε να κάνω και διαφορετική γέμιση. Έχω κάνει γέμιση με οτιδήποτε μπορείτε να βάλετε τέτοια γέμιση. Γέμιση με τραχανά όμως δεν είχα κάνει. Και πιστεύω ότι αυτή η γέμιση θα σπάει. Λοιπόν, ρίχνω μέσα και τα κρεμμυδάκια εδώ και θέλω να δείτε τι έχει γίνει. Το βούτυρο μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο κάνουν ένα μαγικό συνδυασμό. Και τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσω βέβαια τον τραχανά μου. Έτσι, σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω βλάχα τραχανά γλυκό σταρένιο με φρέσκο γάλα και βούτυρο γάλακτος με πολλά θρεπτικά ωφέλη, καθώς αποτελεί πηγή πρωτεϊνών, είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και βέβαια το πιο βασικό απ' όλα έχει εξαιρετική γεύση. Οπότε ανοίγω τη συσκευασία και τα καλά νέα της ημέρας. Δεν θα βάλω μόνο τη συσκευασία. Μόλις με 200 γραμμάρια εδώ θα φτιάξουμε γέμιση αρκετή για 6 έως 8 άτομα. Εντάξει. Οπότε 200 γραμμάρια πάνε μέσα μαζί με το βούτυρο. Εδώ είμαστε. Είναι αυτό στην άκρη. Ρίχνω ένα μικρό σουτάρισμα. Εδώ. Και μόλις ρίξω το σουτάρισμα, ήρθε η ώρα να ρίξω ένα στή κανέλας και το νεράκι μου. Μαζί με ένα ζωμό. Ένα ζωμό σκοτόπουλο πάει μέσα και το νεράκι μου. Τώρα, χαμηλώνω τη φωτιά μου και πόση ώρα θα βράσω, αγαπητή Μαριάνθη? Μέχρι που να ρουφήξει το νεράκι ο τραχανάς. Περίπου 10 λεπτάκια θα πάρει. Εγώ έβαλα 200 γραμμάρια τραχανά και 1200 γραμμάρια νερό και μου βγήκε ακριβώς. Άμα θα βάλετε παραπάνω τραχανά, καταλαβαίνετε ότι θέλει παραπάνω νερό. Οπότε, άμα θεωρείτε ότι χρειάζεται λίγο ακόμα νεράκι, το βάζετε και αν έχετε ρίξει περισσότερο νεράκι, δεν πειράζει. Απλά βράζουμε λίγο παραπάνω και ο τραχανάς θα το ρουφήξει. Σε 10 λεπτάκια σερβίρουμε μαζί με όλα τα καλούδια που χρειάζεται μία γέμιση. Και η γέμισή μου είναι έτοιμη. Λοιπόν, στα 10 λεπτά, όπως βλέπετε, ακόμα κρατάει λίγο. Είναι σχετικά υδαρής. Πρέπει σε αυτό το σημείο να το βγάλουμε τη φωτιά, γιατί άμα τα αφήσουμε παραπάνω στη φωτιά και σφίξει τελείως, μετά θα σφίξει ακόμα περισσότερο και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τώρα, το τι θα προσθέσουμε μέσα στη γέμιση είναι σχετικό. Σε όλους αρέσει τα κάστανα, σωστά. Αλλά είναι ένα προφανές υλικό που μπορείτε να βάλετε. Εγώ δεν θα το βάλω, γιατί έτσι θέλω να το κρατήσω και πιο οικονομικό λίγο το όλο θέμα, τη γέμιση. Αλλά αν θέλετε να βάλετε κάστανα, μπορείτε. Αν θέλετε να βάλετε σταφίδες, μπορείτε. Άμα θέλετε να βάλετε αποξηραμένα φρούτα όπως βερίκοκο, δαμάσκινο ή χουρμάδες, μπορείτε. Εγώ θα πάω πάρα πολύ απλά. Επειδή δεν έχω βάλει καθόλου σε γέμιση cranberries και μου αρέσουν πάρα πολύ, θα ρίξω λίγα cranberries μέσα ή cranberries ή σταφίδες, βάλτε ό,τι θέλετε. Θα ανακατέψω και βλέπεις πως αρχίζει ήδη σφίγγει εκτός φωτιάς, το βλέπεις. Ή στα 3-4 λεπτάκια από τη στιγμή που μιλάμε τώρα, θα έχει σφίξει τελείως. Οπότε, μεταφέρω. Και είναι και μια ανατρεπτική γέμιση γιατί όλοι θα τη λατρέψουν. Αλάτι πιπέρι δεν έχω βάλει πολύ. Έχω βάλει μόνο το ζωμό. Σε περίπτωση που θέλετε κι άλλο αλάτι και άλλο πιπέρι, βάζετε. Εντάξει. Και θέλω από πάνω να ρίξω λίγα καρύδια. Κατευθείαν δεν έγινε χριστουγεννιάτικη. Και λίγο ρόδι. Η πιο απλή χριστουγεννιάτικη γέμιση ever. Έχουμε βάλει και λίγο βασκόμηλο, οπότε θα βάλω λίγα φιλαράκια εδώ πέρα. Και δεν την έκανα χριστουγεννιάτικη. Και
απογεύση, πιστέψτε με, είναι συγκλονιστική. Δεν είναι, δηλαδή θα φαν τη σκόνη όλες οι υπόλοιπες γεμίσεις από αυτή τη γέμιση. Τι να πρώτο καταλάβεις μέσα, το βούτυρο, τον ταχανά, το καρύδι, το ρόδι, το πασκόμηλο, την κανέλα, Παναγία μου. Είναι μια έκρηξη γεύσης και νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες γεμίσεις που μπορείτε να κάνετε για ένα τραπέζι. Συμφωνείς, Βαριάνθη, θα τη φτιάξεις. Άκου τώρα τι έχω πάθει. Θέλω να φάω κι άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, comments κάτω από το βίντεο, subscribe, στείλτε τις συνταγές στους φίλους σας και όταν τη φτιάξετε, στείλτε μου φωτογραφίες και πείτε μου άμα σας αρέσει που θα τρελαθείτε. Καλή μας όρεξη. Ho, ho, ho.